το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών αλλά και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο έργο που γίνεται σήμερα από την κυβωτό του κόσμου. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι η κοινωνία επιχειρήσεις είναι μαζί στο τεράστιο έργο που επιτελεί το συγκεκριμένο ίδρυμα. Καλές γιορτές! Έχουμε σήμερα τη χαρά να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας για μηχανήματα που χρειάζεστε στους συλλόγους σας, στη σωματεία σας. 25 σωματεία συνολικά θα πάρουν μηχανήματα για τις ανάγκες του συλλόγου του σωματείου τους. Πάντα μας στηρίζει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Είναι κοντά μας για ό,τι χρειαζόμαστε και πάντα είναι δίπλα μας σε ό,τι θέλουμε. Έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα για να κάνουμε δωρεάν e-shop και site στα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητήριου. Θα κάνουμε δωρεάν, αυτό ισχύει για όλα τα σωματεία, και κλαδικό site. Να διαμορφώνουμε κοινό πλαίσιο θέσεων. Να ανταλλάσσουμε τις απόψεις και να φτιάχνουμε το κοινό πλαίσιο θέσεων, να μπορούμε να συντονιζόμαστε. Η δέσμευσή μας τότε όλων μαζί ήταν να γίνει θεσμός. Νομίζω η σημερινή υλοποίηση δείχνει ότι είμαστε στην κατεύθυνση. Γιατί το μέλλον της χώρας είναι τα παιδιά. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που σήμερα παίρνουν το μετάλλιό τους. Εμείς εις βάρος της δουλειάς μας κάνουμε δουλειά για όλους. Αλλά αυτό θέλουμε για να όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερα είναι. Ειδικά εδώ για την Αγία Βαρβάρα, ένα open mall είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, κάτι που θα επηρεάσει σημαντικά όλη την τοπική οικονομία. Το επιμελητήριο είναι εδώ, το επιμελητήριο είναι δίπλα σας. Το επιμελητήριο μπορεί να προωθήσει την οποιαδήποτε πρόταση, την οποιαδήποτε συζήτηση απέναντι στα Υπουργεία, απέναντι στα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν. Για τα παιδιά αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, θα είμαστε δίπλα τους. Η επιχειρηματικότητα είναι δίπλα στην κοινωνία και σε ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες ακόμα περισσότερο. Σήμερα βρισκόμαστε σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, στην κυβωτό του κόσμου. Είμαστε δίπλα, στηρίζουμε όλες οι επιχειρήσεις. Τόσο το επαγγελματικό επιμελητήριο με τις δομές του, αλλά ταυτόχρονα και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, που είναι ο επιστημονικός βραχίωνας της Συνομοσπονδίας. Βοήθεια που έχει ανάγκη η μικρή επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο των δράσεών μας για την ενίσχυση των σχέσεων του επιμελητηρίου μας με Δήμους Αττικής και με επιφανή στόχο την τόνωση τοπικής επιχειρηματικότητας, αναθέσαμε στην ΑΕΚΑΠ μια σειρά από μελέτες για διάφορους Δήμους. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ευγενική προσφορά τους μπρος στις επιχειρήσεις τις πυρόπληκτες από τον περασμένο Αύγουστο με τις φωτιές. Εμείς θέλουμε για άλλη μια φορά να είμαστε δίπλα σας σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που ήρθατε.
Θέλω να ξέρετε ότι σε όλες τα προβλήματα που υπήρξαν αυτό το διάστημα και στις πλημμύρες και στο μάτι βρεθήκαμε κοντά στους ανθρώπους. Το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας ήταν και θα είναι πάντα αρρωγό σε τέτοιους ίδιους εκδηλώσεις. Βεβαίως είμαστε συμπαραστάτες και χορηγοί. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Βρετανικό Συμβούλιο και τη Σύγκληση του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την απόφασή τους να με αναγορεύσουν επίτιμο διδάκτορα.